Εδώ τώρα και στο αστυνομικό δελτίο, ο Παναγιώτη Πυρόπουλο μαζί μα, να ξεκινήσουμε από τη Σάμο, εκεί όπου εξαρθρώθηκε μια εγκληματική οργάνωση που έφτιαχνε όπλα με 3D printer. Ναι, και πρόκειται για τέσσερι φοιτητέ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που προσπαθούσαν, ηλικία 19 και 20 χρονών, που προσπαθούσαν να κατασκευάσουν με τριζιάστατο εκτυπωτή το συγκεκριμένο πλουσμό. Και η υπόθεση ξεκινάει από τον Οκτώβριο του 2023, όταν στο στόχαστο τη ΕΕΠ μπήκε ένα 19χρονο φοιτητή. Το συγκεκριμένο όπλο είναι ένα όπλο το οποίο είναι, συναντάμε πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι υπο Πολυβόλο. Είναι με πλαστικά συμπαγή ε, μέρη. Ε, θα προσπαθούσαν να το κάνουν λειτουργικό. Το συγκεκριμένο άτομο επιχείρησε και πήρε εγχειρίδιο κατασκευή με τρισδιάστατη απεικόνηση από το ε, εξωτερικό. Ε, στη συνέχεια, διαπιστώθηκε στο τέλο του μήνα, προμηθεύθηκε τον εκτυπωτή 3D αλλά και πλαστική πρώτη ύλη από την ε, Γερμανία. Ε, προσπαθούσαν να κάνουν τα συγκεκριμένα όπλα λειτουργικά. Μα θα είχαν βρει και υποψήφιου αγοραστέ, ε, προκειμένου που να τα πουλήσουν 350 ε, ε, ευρώ έω 800. Μάλιστα.